σχέδιο εξονομικού ανάβει φωτιές στο Twitter για εγκυμοσύνη και την άλλη για γάμο. Αυτή τη φορά απάντησε διαδικτυακά σε 10 ερωτήσεις και μας έκανε να τρέχουμε για να ραφτούμε. Σε ποιο διάσημο στάρα σου έκανε πρόταση γάμου, θα απαντούσε I do? Έχω κάποιον στο μυαλό μου που όμως δεν θα το απαντούσε I do, αλλά ναι, ναι, ναι. Χαχαχα. Με ρωτήσαν σ' αγαπά. Για όποιον δεν κατάλαβε δηλαδή, σε ποιον πήγαινε το υπονοούμενο. Είναι να μην ανοίξει τον υπολογιστή της Ιδούκης στα τελευταία και ο Χολίδης έχει και ένα μήνυμα. Δεν πέρασε εβδομάδα που άφηνε υπονοούμενα για εγκυμοσύνη. Δεύτερον, μόλις έμαθα κάτι. Σοκ. Τέταρτον, έχω μία λιγουρίτσα. Είσαι γιος? Όχι. Όχι. Μια πλάκα έκανα στο Twitter και μάλιστα έγραψα ότι αυτό το σχόλιο πήγαινε σε απάντηση μιας φίλης μου στο Twitter. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε την εκκλησία. Τι και αν η Δούκησα λέει ότι ο γάμος αργεί ακόμα, δεν μας αφήνει να το πιστέψουμε. Γάμους? Όχι, όχι. Όχι ακόμα, ε. Όχι. Σε βλέπουμε νηφικά τελευταία, πολύ συχνά. Εντάξει, για μια φωτογράφηση. Σκέφτεστε έτσι σύντομα να ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας? Όχι, δεν το... Μπορεί η εκκλησία να ανεβεί, οπότε να μην έχει σκαλιά. Αλλά όχι, δεν έχω συζητήσει κάτι τέτοιο. Ακόμα μικρός είμαι. Μεγαλώσει κι εγώ, ναι. Και βλέπουμε. Να λαφρήκατε τον έρωτα της ζωής σας. Δόξα τω Θεώ. Η μεγαλύτερη γκάφα που έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου? Μόνο γκάφες κάνω, αλλά μ' αρέσει γιατί γελάω τόσο μα τόσο πολύ. Μετά τα ανέκδοτα για τις ανθιές, οι γκάφες τις δούκησα.